Πέρα και εμείς είμαστε κοντά σας εδώ να ξεκινήσουμε με τα άστρα μας, τα ζώδιά μας, να δούνε τι λένε για μας αυτή τη βδομάδα την καινούρια που ξεκινά σήμερα, που είναι Δευτέρα 13 του μήνα και βρίσκει τη Σελήνη στην τρίτη ημέρα του μηνιαίου της κύκλου, σε κενό πορείας όπως λέμε εμείς στην αστρολογία, δηλαδή να μην κάνει καμία όψη μέχρι να έρθει το μεσημέρι της 1:05, την ώρα που θα φύγει η Σελήνη από το χώρο των διδύμων για να περάσει στο χώρο του καρκίνου, στη θέση που θα παραμείνει και σήμερα και αύριο. Μία όψη θα συναντήσει στο πέρασμά της σήμερα από το χώρο του καρκίνου η Σελήνη, το τρίγωνο που θα κάνει με τον Ποσειδώνα, στις 11:30 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ, ενώ η κύρια όψη της ημέρας γίνεται λίγο πριν φύγει η μέρα, στις 11:45, 12 παρατέταρτο το βράδυ, η Αφροδίτη από το χώρο των διδύμων που βρίσκεται θα κάνει μια όψη 90 μοιρών τετραγώνου, όπως λέμε στην αστρολογία, με τον Ποσειδώνα. Και αυτή είναι η όψη η οποία επηρεάζει την ημέρα σήμερα, είναι η όψη για την οποία και θα κουβεντιάσουμε καθώς. Η Αφροδίτη, βρισκόμενη σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι τόσο βοηθητικός για τη φύση της, χωρίς ωστόσο να θεωρείται αρνητικός, ουδέτερος δηλαδή χώρος, σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα, δίνει μια μέρα στην οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν ψεματάκια, μπερδέματα, ψιλοαπάτες, με την πλατιά έννοια της λέξης απάτη, μην το προσδιορίζουμε δηλαδή σε συναισθηματικό επίπεδο, και γενικά φαίνεται ότι σήμερα αλλά και αύριο, γιατί η όψη αυτή επηρεάζει τη σημερινή μέρα κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες και μετά και την αυριανή, να είμαστε λίγο περισσότερο κουμπωμένοι απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να λάμπει ή να ηχεί πολύ έβυχα στα αυτιά μας, γιατί θα μπορούσε εύκολα να απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμφωνίες που μπορεί να κλειστούν σήμερα θα χάσουν στο δρόμο την αιτία για την οποία δημιουργήθηκαν, ή θα περιέχουν κρυφά στοιχεία τα οποία θα βγουν μπροστά στη φόρα στο κατόπιν και θα δείξουν ότι αυτοί οι οποίοι προσυπέγραψαν κάπου μπερδεύτηκαν, κάπου δεν είδαν, κάπου δεν κατάλαβαν, κάπου έκαναν λάθος. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που έχετε κάθε λόγο να προσέχετε περισσότερο την υγεία σας, τα λόγια σας, τις μετακινήσεις σας, την εργασία σας αν εργάζεστε, και όλοι εσείς οι οποίοι έχετε γεννηθεί το 1954 από τον 9ο μήνα έως τον 12ο μήνα, το 1955 τον 1ο, τον 2ο, τον 7ο και τις αρχές του 8ου, το 1956 τον 4ο, τον 5ο, τις αρχές του 6ου, οι νεότεροι γεννημένοι το 1980 τον 2ο, τον 3ο και τον 11ο μήνα, και ακόμα περισσότερο θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι γεννημένοι το 1993, τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 11ο και αρχές 12ου, το 1994, τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο και τον 9ο μήνα. Σήμερα είναι και μια μέρα η οποία θα βρει τρόπους να πιέσει ψυχολογικά, συναισθηματικά ή και οικονομικά μπορεί τους γεννημένους το 59, τον 1ο και τον 10ο μήνα, το 1960 τον 2ο, 3ο, 7ο και 8ο μήνα, το 1961 τον 5ο μήνα, το 1977 τον 1ο, τον 2ο, τον 3ο, τον 4ο, τον 5ο και τον 11ο μήνα, το 1982 τον 2ο, 3ο, 4ο, τέλος 11ου και αρχές 12ου, που θα έχει γενικά διασπαστικές τάσεις με τους συντρόφους σας εσείς οι μικρότεροι, και τέλος τους γεννημένοι τον 7ο και τον 8ο και τις αρχές του 9ου του 1983. Όλοι εσείς προσέξτε λίγο περισσότερο τις συναισθηματικές της ζωής σας σχέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της Δευτέρας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια μας. Να ξεκινήσουμε από τους κρυούς. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που, ή μάλλον γενικά η εβδομάδα που ξεκινάει, είναι μια εβδομάδα που, όπως και η προηγούμενη αλλά ακόμα περισσότερο αυτή, θα πρέπει να κάνει πολύ προσεκτικούς σε οτιδήποτε και αν κάνουν οι γεννημένοι στις 31 του Τρίτου και την 1η του Τετάρτου. Υπάρχουν όψεις που αφορούν εσάς που γεννηθήκατε αυτές τις ημερομηνίες, από αυτές τις όψεις που δεν σχηματίζονται εύκολα στο στερέωμα. Είναι όψεις οι οποίες έχουν να δημιουργηθούν πολλά χρόνια και αφορούν εσάς και τη δική σας τη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια αυτής της χρονιάς θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα αλλάξουν με έναν τρόπο που θα αλλάξουν και τη δική σας τη ζωή, με έναν καθοριστικό κατά μίαν έννοια τρόπο.
Το πού θα αλλάξει η ζωή του καθενός που έχει γεννηθεί στις 31 του Τρίτου, την 1η του Τετάρτου, είναι συνδεδεμένο με το πού βρίσκεται ο ήλιος, σε ποιον οίκο, δηλαδή όπως λέμε στην αστρολογία, βρίσκεται ο ήλιος στον αστρολογικό σας χάρτη. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε βεβαίως από τη γενική πρόβλεψη που κάνουμε μέσα από την εκπομπή. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία βοηθά τις επαφές, τις συναντήσεις, τις συζητήσεις, τα μηνύματα που μπορεί να πάρουν ευχάριστα μηνύματα γενικά, οι γεννημένοι στις 25 και στις 26 του Μάρτη, που θεωρούνται αρκετά τυχεροί κρυοί και φαίνεται ότι η εβδομάδα τους ξεκινά πάρα πολύ καλά. Για όλους, η μέρα δείχνει ότι πρέπει να βρείτε χρόνο να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με το χώρο σας, το σπίτι σας, τις ανάγκες τους, τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων, και αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει η πρώτη μέρα του μήνα για το ζώδιο του κρύου. Να πούμε ότι το τετράγωνο του Ποσειδώνα με την Αφροδίτη θα πρέπει όλους εσάς, όλους όπως όλους άλλωστε, αλλά και εσάς μία περισσότερο, να είσαστε πολύ επιφυλακτικοί στα λόγια, στις υποσχετικές, στις προτάσεις τις οποίες δεχόσετε τις απογευματινές και βραδινές ώρες της σημερινής ημέρας, γιατί θα μπορούσαν να μην είναι πραγματικές, να είναι ψεύτικες, να είναι ωραίο περίβλημα χωρίς περιεχόμενο. Πάμε τώρα στο ζώδιο του Ταύρου. Να πούμε ότι η μέρα που ξεκινά είναι μια μέρα που βοηθά να εκφράσετε αυτά που έχετε να εκφράσετε στους ανθρώπους που αγαπάτε, αλλά και να προωθήσετε επαγγελματικά ή και οικονομικά σας σχέδια. Εσείς που γεννηθήκατε στις 16 και στις 17 του Πέμπτου και είσαστε αρκετά τυχεροί σε οτιδήποτε θέλετε να πετύχετε σήμερα. Είναι μια μέρα που θα νιώσετε ότι έχετε πολύ μεγάλη ενέργεια και είσαστε έτοιμοι να κάνετε ακόμα και επιθετικές διεκδικήσεις εσείς που γεννηθήκατε στις 7 και στις 8 του Πέμπτου, και είναι και μια εβδομάδα που ξεκινά και θα προβληματίσει αρκετά και θα βάλει σε διλήμματα ακόμα εκτός από προβλήματα τους γεννημένους στις 27 Τετάρτου, με ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε πέρσι τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, και παρουσιάζεται ξανά στη ζωή σας και έρχεται εδώ πέρα και θα επιμένει μέχρι να το λύσετε. Για τους πολλούς, το τετράγωνο του Ποσειδώνα με την Αφροδίτη δείχνει ότι σήμερα θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, όπως και αύριο βεβαίως, στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική σας διαχείριση. Το πιο εύκολο είναι να αγοράσετε κάτι το οποίο να το πάρετε για μετάξι και να είναι κάτι το οποίο να μην έχει καμία αξία, να είναι άνθρακες ένας θησαυρός τελικά. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι γενικά οι συναλλαγές που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά θέματα και είναι αρκετά μπερδεμένες, πρέπει σήμερα να σας βρίσκουν πολύ προσεκτικούς για να μην την πατήσετε. Να πούμε ότι οι απογευματινές ώρες της ημέρας θα δώσουν στους Ταύρους πολλές επαφές με ανθρώπους που έχουν να τους πούνε και χαίρεστε πάντοτε να μιλάτε μαζί τους. Πάμε στους Διδύμους, να πούμε ότι σήμερα ξεκινά μια πολύ ευχάριστη Δευτέρα για εσάς που γεννηθήκατε στις 26 και στις 27 του Πέμπτου. Εσείς θα έχετε την τύχη με το μέρος σας και γενικά θα γίνουν πράγματα τα οποία θα σας ικανοποιούν. Ωστόσο, όσες χαρές και αν έχει να σας δώσει η μέρα, έχετε κάθε λόγο να είσαστε λίγο κουμπωμένοι. Ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία αφορούν συναισθηματικά τη ζωή σας, θέματα είναι καινούργια, γιατί εκεί μπορεί κάτι το οποίο πραγματικά να σας αρέσει πολύ να μην έχει την απόδοση που θα φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να αποδώσει στο μέλλον. Απ' την άλλη, υπάρχουν και οι γεννημένοι στις 11 του Έκτου που ξεκινάνε μια πολύ τυχερή εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας θα έχετε προτάσεις, αιτίες για προβολή ή και θα πάρετε κάτι το οποίο θα αποκτήσετε, κάτι το οποίο από καιρό θέλετε. Ένα άνοιγμα φέρετε στη ζωή σας, το οποίο μπορείτε και να το δείτε εύκολα και να το εκμεταλλευτείτε και να το χαρείτε. Να πούμε ότι για όλους η μέρα σήμερα δείχνει ότι θα σας δώσει πολύ χρόνο να ασχολείστε με θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά της ζωής σας ζητήματα και με το πώς θα βάλετε ένα προγραμματισμό σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδά σας. Πάμε τώρα στους καρκίνους, να πούμε ότι η μέρα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον για εσάς από το νωρίς το μεσημέρι που η Σελήνη θα περάσει στο δικό σας το ζώδιο. Η εβδομάδα αυτή ξεκινά με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τους ανθρώπους του καρκίνου και στη διάρκεια του οποίου θα προσπαθείτε ταυτόχρονα σε λίγους χρόνους να κάνετε πολλά πράγματα. Αυτό κάποιους πολλούς θα τους κουράσει αρκετά πολύ. Και πιο πολύ εσάς που είσαστε γεννημένοι στις 2 και στις 3 του εβδόμου και είσαστε οι περισσότερο προβληματισμένοι καρκίνοι αυτό το διάστημα, αφού υπάρχουν όψεις στο χάρτη σας που δείχνουν μια περίοδο μεγάλης εντάσεως, ανατροπών κάθε μορφή και γενικά μια περίοδο που πρέπει να προσέχετε. Να πούμε γενικότερα ότι περισσότερο τυχεροί κατά τη διάρκεια του ξεκινήματος αυτής της εβδομάδας είστε εσείς που γεννηθήκατε τις τελευταίες 5 μέρες του ζωδίου, γιατί εσείς θα έχετε τις καλύτερες επαφές, συναντήσεις, συζητήσεις στη διάρκεια των πρώτων της εβδομάδας ημερών.
Πάμε τώρα στο ζώδιο του Λέοντα, να πούμε ότι όλη η εβδομάδα δείχνει να προβληματίζει αρκετά τους γεννημένους στις 30 του Εβδόμου. Υπάρχει κάτι το οποίο θα σας καταπιέζει μέσα στον ίδιο σας το χώρο. Μπορεί να είναι μέσα στο χώρο σας, μπορεί να είναι δίπλα από το χώρο σας. Υπάρχει κάτι που να κάνει δύσκολη την καθημερινότητά σας στο χώρο ζωής σας. Και αυτό θα το νιώσετε πάρα πολύ όλες τις ημέρες αυτής της εβδομάδας εσείς που γεννηθήκατε στις 30 του Εβδόμου. Αντίθετα, η μέρα σήμερα ξεκινά πολύ ευχάριστα για τους γεννημένους στις 27 και στις 28 του Εβδόμου, αφού θα έχετε καλές επαφές και συναντήσεις με ανθρώπους που μπορεί να νιώθετε ότι έχουν τη δύναμη να σας ανεβάζουν. Πολύ καλούς φίλους μπορεί να έχουν στη ζωή τους, κοντά τους και στήριγμά τους κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών οι γεννημένοι στις 13 του Οκτώβου. Γενικά η μέρα σήμερα ωστόσο θέλει να έχουν οι Λέοντες μια απολογητική διάθεση μια απολογητική διάθεση σε σχέση με τα τελευταία της ζωής τους πεπραγμένα. Να κλειστούν δηλαδή λίγο περισσότερο στον εαυτό τους και να κάνουν μικρές ανασκοπήσεις. Το τετράγωνο του Ποσειδώνα με την Αφροδίτη δείχνει ότι σήμερα είναι μια μέρα ρευστή σε σχέση με τις οικονομικές εξελίξεις και γεννά με αιτίες ανασφάλειες σε σχέση με τις εξελίξεις των οικονομικών της ζωής σας. Πάμε τώρα στο χώρο της Παρθένου να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που καλεί τους γεννημένους στις 28 και στις 29 του 8 να είστε πολύ επιφυλακτικοί στις συναλλαγές σας, στις επικοινωνίες σας, στις συμφωνίες σας, σε οτιδήποτε σας προσεγγίζει ή σας προτείνει κάτι, γιατί είσαστε εσείς που μπορείτε πολύ εύκολα να ξεγελαστείτε από πρόσωπα, από λόγια, από καταστάσεις. Να βρεθείτε δηλαδή μπερδεμένοι, τυλιγμένοι σε μια κόλλα χαρτί. Ας πούμε, αν ετοιμαστείτε να υπογράψετε κάτι σήμερα, γι' αυτό να είσαστε πολύ επιφυλακτικοί. Φαίνεται ότι γεννημένοι στις 10 του 9ου έχετε μια δυναμική η οποία σας επιτρέπει να στοχεύετε δύσκολους στόχους και η μέρα και το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι εξαιρετικά θετικό για αυτά τα οποία θα αποδώσει τελικά στους γεννημένους στις 16, 17, 18 και 19 του 9ου που είσαστε και περισσότερο τυχεροί παρθένοι και στη διάρκεια του ξεκινήματος της εβδομάδας θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δύναμη, είτε γνώσεις, είτε θέσεις, γενικά έχουν μια ισχύ. Παράλληλα, οι ίδιοι μπορείτε να προωθήσετε θέματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με ένα πρόγραμμα, με ένα ταξίδι, με μια σπουδή, με μια διευθέτηση ενός νομικού ζητήματος και πάει λέγοντας. Για τους πολλούς, η ανάγκη σας σήμερα να βρεθείτε περισσότερο με ανθρώπους του φιλικού χώρου είναι μεγάλη και με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, θα έρθετε σε επαφή με φίλους. Πάμε τώρα στους ζυγούς να πούμε ότι ένα χαρούμενο ξύπνημα εξασφαλίζει η ημέρα στους γεννημένους στις 27 και στις 28 του 9ου. Για σας έχει να δώσει κάτι καλό, το οποίο μπορεί να είναι μια συνάντηση, μπορεί να είναι ένα νέο, ένα μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να σας ανεβάσει ψυχολογικά. Τύχη σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουν γεννημένοι στις 13 του 10ου, που είναι και η περισσότερο τυχερή ζυγή αυτών των ημερών, αφού θα έχουν και επιβεβαίωση αλλά και προτάσεις οι οποίες δείχνουν ικανές άμεσα να αναβαθμίσουν τη ζωή τους πολύ επίπεδα. Αντίθετα, 4 και 5 δεκάτου γεννημένου θα έχετε μια αρκετά προβληματική εβδομάδα, όπως και η περασμένη, ίσως πιο έντονα αυτή που θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας βήμα. Για τους πολλούς και όσους δεν αναφέραμε, η μέρα σήμερα είναι φορτωμένη με υποχρεώσεις επαγγελματικού, κοινωνικού ή οικογενειακού χαρακτήρα που πρέπει να διεκπεραιώσετε χωρίς αναβολές γιατί δεν μπορούν να περιμένουν. Ακόμα και αν σας κουράζουν, σας τυμώνουν, σας εκνευρίζουν ή τις βαριέστε. Πάμε τώρα στους Σκορπιούς. Να πούμε πως το ξεκίνημα της εβδομάδας δίνει αρκετές κόντρες και αντιπαραθέσεις στους γεννημένους στις 9 του 11ου με τους ανθρώπους με τους οποίους είτε συντροφεύονται είτε συνεργάζονται. Όλη η εβδομάδα θα προβληματίσει αρκετά τους γεννημένους στις 30 του 10ου και θα εναποθέσει στις πλάτες τους βάρη που νιώθουν ότι ίσως δεν τους αναλογούν. Γι' αυτό το λόγο θα είναι αρκετά πιεσμένοι από τις φροντίδες, από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να διεκπαιρεώσουν και από αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια των ημερών αυτών. Για τους πολλούς όμως, το πέρασμα της σελήνης στο χώρο του καρκίνου από νωρίς το μεσημέρι είναι αρκετά ευχάριστο. Πάντα μια σελήνη μέσα στον καρκίνο ανεβάζει την ψυχολογία των ανθρώπων του
του Σκορπιού, και αυτό είναι κάτι που το χρειάζεται, με το δεδομένο ότι σιγά σιγά η Αφροδίτη, σε λίγες μέρες ο Ερμής και μετά αμέσως ο Ήλιος, περνώντας τον 8ο σας οίκο, θα σας δώσουν μια αρκετά εσώστρεφη στη ζωή σας περίοδο. Πάρτε λοιπόν τις δυνάμεις που σας δίνει το καλό πέρασμα της Σελήνης στον καρκίνο σήμερα και δείτε την ημέρα σαν μια μέρα που μπορεί να γεννήσει ιδέες και να σας, και να σας κάνει να μπορείτε να σχεδιάζετε μικρές ή μεγαλύτερες φυγές, αυτές που αγαπάτε, έχετε ανάγκη. Το τετράγωνο του Ποσειδώνα με την Αφροδίτη μπορεί να δείξει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να ζείτε και να σας αρέσουν, αλλά να έχουν από κάτω και κάτι το οποίο να μην είναι έτσι όπως ακριβώς φαίνεται. Δεν είναι η μέρα που θα το αποκαλύψει αυτό, όμως απλά σας δείχνει ότι αυτά τα οποία μπορεί τώρα να εμφανίζονται στη ζωή σας και να φαίνονται πολύ ωραία, μιλάμε για σήμερα και για αύριο, μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως σας παρουσιάζονται. Πάμε στους τοξότες να πούμε ότι όλα τα ευχάριστα, περίεργα, ξαφνικά, αλλά πάντα ευχάριστα ξαφνικά, μπορούν να συμβούν τις μέρες αυτές στη ζωή του γεννημένου στις 2 και στις 3 του 12ου, που θεωρήθηκε περισσότερο τυχεροί τοξότες αυτών των ημερών. Η μέρα γενικά σήμερα είναι αρκετά ουδέτερη για τους ανθρώπους του τοξότη και κάποιοι από εσάς θα έχετε λόγους να είσαστε λίγο περισσότερο κλεισμένοι στον εαυτό σας, προβληματισμένοι για τα οικονομικά της ζωής σας θέματα. Οι γεννημένοι στις 27 του 11ου ενδέχεται να πρέπει να παίξουν ένα ρόλο διπλό, ένα μπερδεμένο ρόλο, να προσπαθήσουν να ξεγελάσουν ή να αποφύγουν να τους ξεγελάσουν σήμερα για να διατηρήσουν μια ισορροπία σε μια σχέση ή συνεργασία τους. Η μέρα γενικά φαίνεται για τους τοξότες αρκετά ουδέτερη, αλλά επί της ουσίας δεν δείχνει να έχετε σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας την καλύτερη των διαθέσεων. Πάμε και στους εγώκερους, που τα πράγματα είναι για κάποιους από εσάς πολύ καλά, για κάποιους από εσάς πολύ δύσκολα. Τα δύσκολα είναι για τους γεννημένους την 1η και τη 2η του Ιανουαρίου. Υπάρχει ένας κλοιός που σφίγγει γύρω σας, ό,τι πρόσωπο κι αν έχει, ό,τι αιτία κι αν έχει. Αυτό θα το νιώσετε όλες τις μέρες αυτής της εβδομάδας και γι' αυτό το λόγο εσείς προσωπικά προσέχετε την κίνησή σας, ώστε να μην εξαρτιέται αυτό το πλην, αυτή η ανατροπή, αυτό το λάθος, αυτή η ζημιά που μπορεί να βγει, να μην εξαρτιέται από δικό σας λάθος, και αν είναι να έρθει από αλλού, την αντιμετωπίζετε ανάλογα. Οι γεννημένοι στις 7 του Ιανουαρίου θα έχετε μια δυναμική που θα σας επιτρέπει με καθετότητα, με αποφασιστικότητα, με πείσμα να στοχεύετε και να κερδίζετε αυτά που θέλετε. Ενώ οι γεννημένοι στις 4, 15 και 16 του Ιανουαρίου είσαστε περισσότερο τυχεροί εγώκεροι των ημερών αυτών, αφού μπορείτε να έχετε πολύ ευχάριστα μηνύματα που θα σας ανεβάζουν συναισθηματικά, αλλά μπορούν να σας προωθήσουν και σε επίπεδα επαγγελματικά. Σήμερα είναι μια μέρα που είναι καλό να μην κάνετε συμφωνίες. Αν έχετε δουλειά δικιά σας, αν κάνετε δηλαδή ένα επάγγελμα που απαιτεί να κάνετε παραγγελίες, σήμερα να ξέρετε ότι αν παραγγείλετε, άλλα θα παραγγείλετε και άλλα θα σας στείλουν τελικά. Γενικά, ας είσαστε λίγο προσεκτικοί, τουλάχιστον στα επαγγελματικο-οικονομικά σας, στα επαγγελματικά και στις συμφωνίες σας σήμερα, ενώ παράλληλα είναι μια μέρα στην οποία μπορεί να δοθούν υποσχετικές που τελικά να μην τηρηθούν. Πάμε στους υδροχόους να πούμε ότι χαρούμενο είναι το ξύπνημα για τους γεννημένους στις 24 και 25 του Ιανουαρίου, αφού η πρώτη μέρα της εβδομάδας θα σας δώσει ειδικές αιτίες χαράς στην κίνησή της μέχρι το βράδυ. Χαρά συναισθηματικής ή άλλης μορφής. Οι γεννημένοι στις 6 του Γενάρη θα έχετε κοντρούλες, νεύρα και αντιπαραθέσεις με ανθρώπους του πολύ κοντινού σας χώρου, ενώ όλη η εβδομάδα δείχνει να είναι εξαιρετικά τυχερή και να φέρνει κάτι που από καιρό περίμεναν οι γεννημένοι στις 9 του Φεβρουαρίου και σε κάποιους άλλους κάτι καλό το οποίο δεν περίμεναν και μπορεί να τους ανεβάσει ψυχολογικά. Για όλους, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάγκη να τακτοποιήσετε πράγματα στη ζωή σας, την επαγγελματική ή την προσωπική, είναι αυτό το οποίο θα προβάλλει το ξεκίνημα της εβδομάδας. Άλλωστε, και σήμερα και αύριο θα υπάρχουν αιτίες για να σκεφτείτε, να σχολιάσετε, να προβληματιστείτε σε σχέση με εξελίξεις, κυρίως επαγγελματικού χώρου. Να πούμε ότι το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα εύκολα θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους του υδροχόου σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι να κάνουν λαθάκια οικονομικά ή άστοχες αγορές. Αυτό μπορείτε απλά να το προσέξετε. Δεν σας βάλει επί της ουσίας, δεν βάλει δηλαδή άγρια τη ζωή σας, απλά να το προσέξετε σαν χώρο.
Και πάμε τέλος στους συχθείς, να πούμε ότι το καλό είναι ότι η σελήνη από νωρίς το μεσημέρι, 1 παρά 5, περνά στον χώρο του καρκίνου, θα σας δώσει χρόνο και αιτίες για να ασχοληθείτε με αυτά που αγαπάτε, είτε είναι άνθρωποι είτε είναι ασχολίες. Φαίνεται ότι πρώτα ανεβαίνουν οι γεννημένοι τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και των πρώτων ημερών του Μαρτίου και κατόπιν οι υπόλοιποι. Πάντοτε μια σελήνη μέσα στον καρκίνο ανεβάζει ψυχολογικά τους ανθρώπους των νυχθείων και γενικά η μέρα και το ξεκίνημα της εβδομάδας φαίνεται για τους περισσότερους αρκετά καλό. Την τάση ίσως πάνω στον ενθουσιασμό σας να κάνετε υπερβολές, τις οποίες αργότερα μπορεί να σας στοιχίζουν, θα έχετε σήμερα γεννημένοι στις 24 και 25 του Φεβρουαρίου. Καλή η διάθεση, καλή σας η διάθεση, αλλά από την άλλη τη μεριά η τάση των υπερβολών είναι αυτό το οποίο κερδίζει σήμερα τη ζωή σας και αυτό είναι το μόνο το οποίο πρέπει να προσέχετε. Αυτά για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Να είστε καλά. Καλημέρα, Περάκο μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 2-10-93-49-036 και 6-9-37-110-155 το τηλέφωνο του Πέρι μας. Εμείς πάμε στο επόμενο μας θέμα.